Εν τω μεταξύ, όταν είμαστε με τον Σταύρο εδώ, είμαι πιο χαλαρή. Επειδή ξέρω ότι πάνω δεν χορεύει, θέλω να πάω δίπλα και να το κάνω έτσι. Εγώ είμαι αυτό που έκανε, ωραία φιγούρα. Εγώ με γλάστρα εδώ, μια χαρά. Όχι γλάστρα πάνω μου, όχι γλάστρα. Δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν μπορώ. Να σου πω αλλιώ πάνω μου, αν είσαι γλάστρα μαζί σου εξηγώνω. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλώ ήρθατε πάλι. Welcome back. Σα βρήκα, ήρθα ανανεωμένο. Μπράβο, καλά έκανες. Ξέρουμε, γλυκιά μου, το ξέρουμε. Και, και κουρεύτηκες κιόλας, σου πάει. Λούστηκα. Αυτό δεν έπρεπε να το πεις στον κόσμο πάνω μου. Ποιο το ανανεωμένο. Κουρεύτηκες, δεν χαρά ήταν. Α, ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη, συγγνώμη. Ας μιλήσουμε για το φαγητό μας. Φαγητάρα. Αυτό το υπέροχο που έχεις εδώ, την έκπληξη που μας είπε πριν ο Ετεοκλής. Τι θα μας ετοιμάσει σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τι έχει, έχει αρνάκι. Τι κάνουμε, κάνουμε προπόνηση για το Πάσχα. Πλησιάζει. Σε λίγες μέρες. Τώρα είναι για κάποιους που νηστεύουν, OK, μπορεί να φάνε μια ωραία σαλατούλα. Εμείς θα κάνουμε αρνάκι. Εγώ το βάζεις στο κοιτάπι σου, που λέει στα κοιτάπια σου και το κάνεις αργότερα, δεν είναι. Ναι, ισχύει. Εγώ το κάνω από τώρα για να είμαστε τέτοιο, γιατί μετά θα κάνω κουλουράκια, καταλαβες. Α, ναι, πολύ καλά τώρα. Είσαι μια μέρα, κάνω... εσύ ένα βήμα πριν. Βέβαια. Αλλά πριν ξεκινήσω, θα βάλω να φάτε. Δεν άφησα την Ελένη, γιατί αυτό τώρα λερώνει λίγο εδώ. Ναι, ναι. Η αλήθεια αλλά είναι. Έχει περάσει τα 18, μπορεί και να δεν λερώνει τη Ελένη πλέον. Εντάξει, είναι τώρα. Εγώ φοράω ρούχα πιο. Μ' αρέσει με προσέχει. Όπως εγώ. Να ρωτήσω κάτι εγώ εδώ που το βλέπω. Θα μας το δείξεις φυσικά, αλλά αφού το βλέπω θα ρωτήσω. Βλέπω αυτό εδώ. Εδώ, κάτσε να το δείξω και στην Ελένη. Βεβαίως. Βλέπω αυτό εδώ το πράσινο. Αυτό είναι σάλτσα μαϊντανού, είναι να το συνοδεύσεις. Α, καταλαβαίνεις. Ωραία, αρέσει με τα τυπάκια. Είναι ωραίο αυτό. Δεν λέγεται ακριβώς τσιμιτσούρι, θυμίζει λίγο. Αν όμως θες να σε βοηθήσω εγώ που να προλάβεις να δείξεις συνταγή. Αυτό ακριβώς λέω να μπορείς. Έλα, έλα. Υπέροχο. Λοιπόν, τα αφήνω εγώ εδώ. Εντάξει, θέλει λίγο το χρόνο του. Θα το φτιάξω εγώ, μη σε νοιάζει καθόλου. Εγώ λερώνομαι, να σου πω τι έχει να γίνει με τον Ετεοκλή. Άρα τον Ετεοκλή, τον έχω μπαμπαμ. Να σερβίρω τον εαυτό μου τώρα. Ωραίο. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε, είναι πάρα πολύ απλό. Στην αρχή παίρνουμε το κρεατάκι μας. Που το έχουμε βγάλει το ψυγείο, το έχουμε αφήσει μία ώρα έξω να πάρει θερμοκρασία, να κάτσει το κρέας για να μπει στο φούρνο και να ψηθεί ομοιόμορφα. Το χαράσουμε ελαφρά, το έχω χαράξει ήδη. Βάζουμε χοντρό αλάτι και λαδάκι, ηλιέλαιο και το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε το βουτυράκι μας. Γιατί εντάξει, το κατσικάκι, το αρνάκι, συγγνώμη, είναι έτσι κι αλλιώς λιπαρό κρέας, είναι πιο λιπαρό από το κατσίκι. Αλλά εμείς θα βάλουμε και λίγο βουτυράκι, έτσι περίεργο, το οποίο είναι βούτυρο κάπαρης. Αρωματικό φουλ. Και θα κάνει το φαγητό μας πάρα πολύ νόστιμο. Οπότε ξεκινάω. Βάζω βουτυράκι ανάλατο στο μπλέντερ μου. Εσύ τόσο εδώ. Μαλάκο, πώς έχει βγει. Έχει πολύ ώρα ψήσιμο. Oh. Βάζω σκορδάκι, 3 σκελίδες σκόρδο μέσα. Και βάζω και το δεντρολιβανό μου. Οπότε για αρχή πιέζω να πάνε λίγο κάτω αυτά όλα. Εδώ να είμαστε μάγκες. Να πάνε όλα. Βάζω κάπαρι. Από το κόψιμο καταλαβαίνεις ο κρέας, να ξέρεις. Έχει γίνει λουκούμι. Τα ξέρεις βασικά. Εγώ έφαγα λίγο πριν το έχω βγάλει, η αλήθεια είναι. Κοίτα εδώ, κοιτάξτε εδώ. Είναι ό,τι πρέπει για πρωινό. Αυτό εδώ είναι ο αφρός που λέμε. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Και ξέρεις, εγώ προτιμώ ρε παιδί μου και το. Ποιο, το μαλακάκι από το κατσικάκι. Γιατί εντάξει, μου αρέσει το λιπάκι όσο να είναι. Εντάξει, όλους αρέσει. Είναι ωραίο. Οπότε έχουμε βάλει στο μπλέντερ κάπαρι, δεντρολίβανο, βούτυρο και σκόρδο. Αυτό είναι το αρωματικό μας βούτυρο που ουσιαστικά θα λείψουμε. Το αρνάκι μας πριν πει στο φούρνο. Που θα μπει για κάποιες ώρες. Εντάξει, έχω βάλει λίγη ποσότητα, δεν το έχει πάει καλά. Και τα βάλουμε λίγο παραπάνω.